Έτυχε η πρώτη δημόσια παρέμβαση του νέου σωματείου μας να είναι αυτή την ιστορική μέρα που όλοι οι φορείς των καλλιτεχνών, όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας της δουλειάς μας βρίσκονται εδώ και απαιτούν από την πολιτεία στήριξη στο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είμαστε καινούριο σωματείο και αυτή η συμμετοχή μας γεμίζει ευθύνη. Οι δουλειές μας έκλεισαν πρώτες και θα ανοίξουν τελευταίες. Μπήκαμε και εμείς σε καραντίνα για την υγεία όλων μας και κρατήσαμε παρέα στους συμπολίτες μας σε αυτή τη δύσκολη φάση. Και το κάναμε με αγάπη. Δεν μπορούμε όμως να μείνουμε για ένα χρόνο στον πάγο. Υπάρχει συχνά μια παρεξήγηση. Πολλές φορές ο κόσμος βλέπει προβεβλημένα άτομα που τυχαίνει να εκπροσωπούν τον κλάδο και να διεκδικούν για λογαριασμό του συνόλου και αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να έχουν οικονομικό πρόβλημα. Για κάθε έναν από εμάς που τα καταφέρνει υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες συνάδελφοι που παλεύουν καθημερινά να καταφέρουν να ζήσουν με το μεροκάματο. Και δεν μπορούν να ζήσουν με τους χώρους του πολιτισμού κλειστούς. Δεν ξεχνάμε βέβαια τους μουσικούς μας αλλά και τους τεχνικούς μας που είναι άνθρωποι με ειδικές δεξιότητες που τις απέκτησαν δουλεύοντας πάρα πολύ σκληρά και πολύ συχνά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι απλό λοιπόν να τραβάμε την πρίζα ξαφνικά για έναν ολόκληρο κλάδο χωρίς να έχουμε υπολογίσει τα βασικά. Πώς θα αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα, πώς θα εξασφαλίσει ο καθένας τα στοιχειώδη προς το ζήν. Να στηριχτούν άμεσα όλοι οι επαγγελματικοί του καλλιτεχνικού χώρου χωρίς εξαιρέσεις. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή ας περάσουμε μαζί απέναντι για να μας βρει η επόμενη μέρα μαζί κρίκους της ίδιας αλυσίδας.